σπούδασα οικονομικά. Δούλευα σε μια πολυεθνική εταιρεία, ήμουν οικονομέτρης. Είδα ότι η ζωή σου περιστρέφεται γύρω από το χρήμα. Όλη μου η ζωή θα ήταν μια διαρκής αναζήτηση του χρήματος. Οπότε αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και λέω: τι σου αρέσει, ρε Σωτήρη, τώρα, τι είναι αυτό που σου αρέσει πραγματικά. Και αυτό που μου αρέσει ήταν τα μηχανάκια τότε. Οπότε πιάσα δουλειά σε ένα προοδευτικό μοτοσκλέτες. Είχα άπειρο ελεύθερο χρόνο. Έκανα σκι, έκανα ορειβασία, ποδήλατο, εκδρομές, τα πάντα. Και κατέληξα λοιπόν ότι είμαι ευτυχισμένος όταν είμαι κοντά στη φύση. Οπότε παράτησα και αυτή τη δουλειά. Αποφάσισα λοιπόν να πάω στο χωριό του πατέρα μου, στις Ράχες Μεσσηνίας, για να βγάλω το χειμώνα ουσιαστικά. Δεν είχα φανταστεί ότι θα μείνω ποτέ εκεί. Λέω: ωραία, θα κάνω ένα σχέδιο, ας πούμε. Λέω, θα προσπαθήσω να ζήσω χωρίς λεφτά. Τότε επίσης ήμουν χορτοφάγος, δεν έτρωγα τίποτα, έτρωγα vegan κιόλας. Οπότε λέω: πρώτα εξασφαλίζουμε το σιτάρι μας. Πήρα ένα μήλο και μετά άρχισα να μαθαίνω για τα χόρτα. Και άρχισα λοιπόν να πηγαίνω με τη θεία μου να μαζεύω χόρτα έξω. Και λέω: ωραία, αυτό τώρα λοιπόν που μου αρέσει θα το κάνω δουλειά. Και τι δουλειά θα κάνω, λέω? Θα πουλάω χόρτα, λέω, σε ανθρώπους που θα τα πληρώσουν πολύ καλά. Οπότε λέω: θα ξεκινήσω πουλώντας σε μάγειρες. Χτύπαγα πόρτες, πήγαινα, τους έβλεπα, όλοι με απορρίπτανε. Είχα δει, θυμάμαι, 9 εστιατόρια ακριβώς. Ο δέκατος ήταν ο Περικλής, ο Κοσκινάς, που ήταν τότε στο Μήλος. Και μου λέει: Σωτήρη, αυτό που κάνεις με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και σιγά σιγά και άλλοι άνθρωποι θέλανε μετά να συνεργαστούν μαζί μου. Γιατί ξεκινήσαμε λοιπόν από τα χόρτα, περάσαμε στα λαχανικά. Οπότε πλέον το ραδίκι από έναν άνθρωπο που μάζευε χόρτα, πλέον μια εταιρεία που ουσιαστικά απασχολεί περίπου 10 άτομα και που κάθε χρόνο πάμε όλο και καλύτερα. Έχουμε περίπου 120 πελάτες στην Ελλάδα, περίπου όλους τόσους μέσω του διανομέας μας στο Παρίσι. Εξάγουμε σε 4 χώρες αυτή τη στιγμή. Καταρχάς έχω μάθει πόσο δύσκολο είναι, αλλά και συνάμα πόσο ευχάριστο, του να κάνεις τον ενός πραγματικότητα. Δηλαδή εγώ φαντάστηκα ένα πράγμα χωρίς να έχω τίποτα και τώρα ξαφνικά έχω μια επιχείρηση. Αυτό μου είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχω κάνει μια διαδρομή.